Εμείς τουλάχιστον δικό μας το σχολείο είχαμε έρωτα για την παιδεία, πράγματι. Κοιτάξτε, ακόμη και εμείς αν γυρίσουμε με νυφαλιότητα ακόμη και στα δικά μας χρόνια, που τότε τα σχολεία ήταν χειρότερα από ό,τι σήμερα, σαφώς. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι εκπαιδευτικοί εγνώριζαν ο λιγότερο από αυτά που γνωρίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί. Αμάν η συσσόρευση των γνώσεων, κύριε Πετσάλινγκε. Εκείνα τα χρόνια όμως υπήρχε προσωπική σχέση. Γνώρισαν λιγότερα και οι μαθητές και οι καθηγητές μπορούσαν να λένε και να δίνουν. Τώρα βγαίνει η τηλεόραση και γνωρίζουν άλλα πράγματα που ξέρουν περισσότερα. Τα παιδιά τα ίδια γνωρίζουν σαφώς πολλά περισσότερα από ό,τι γνωρίζαμε εμείς. Αλλά και οι σχέσεις μέσα στο σχολείο έχουν αλλάξει σε σχέση με εκείνη την εποχή. Είναι πολύ πιο δημοκρατικές. Δεν ξέρω αν σας δόθηκε η ευκαιρία να βρεθείτε σε σχολική τάξη, πρώτη, δευτέρα δημοτικού, τώρα πρόσφατα. Εγώ βρέθηκα. Και ήταν μια έκπληξη για μένα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Οι δάσκαλοι είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την έκπληξη, είναι εκπαιδευμένοι. Για παράδειγμα, τα παιδιά δεν διστάζανε όταν έθετε μια ερώτηση ο δάσκαλος να πεταχτούν όλα μαζί και να μιλήσουν, να πούν τη γνώμη τους, την άποψή τους. Εμείς καθόμαστε με το κεφάλι κάτω. Και τρέμαμε μέχρι την ώρα που θα ερχόταν ο δάσκαλος να επιτρέψει στον οποιοδήποτε από εμάς να πει την άποψή του ή να ρίξει καμία καρπαζιά, βέβαια, όταν αυτό που κάναμε αμέσως θεωρούνταν ότι ήταν έξω από κανόνες. Σαφώς σήμερα, γενικώς στο σχολείο και φαντάζομαι και στις άλλες χώρες, ήταν καλύτερο από το παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και συγκεκριμένα στην χώρα. Υπάρχουν προβλήματα που φέρνει ο εξυγχρονισμός. Χρειάζεται λοιπόν και το δικό μας σχολείο ακόμη περισσότερη δημοκρατία με την έννοια τη συμμετοχική διαδικασία, τη δυνατότητα στο παιδί. Να μην έχει καμία αναστολή του να εκφραστεί, να ξεδιπλώσει τη φαντασία του, τις δυνατότητες, τους φόβους, τις αδυναμίες του, τις κλίσεις. Mm-hmm. Αυτά που του αρέσουν περισσότερο, με αυτά να ασχοληθεί. Αλλά θεωρώ ότι είναι πραγματικά υπερβολικό να λέμε ότι το σχολείο είναι τόσο κακό, τόσο άσχημο, τόσο καταπιεστικό και σε τελευταία ανάλυση βγάζει. Και επιμένει και για κάτι άλλο ο κύριος Φωτεινός. Κύριε Πετσαλίνγκε, και επιμένει για κάτι άλλο ο κύριος Φωτεινός. Του είπαμε το αποτέλεσμα της έρευνας που λέει περίπου το 46% των ελληνοπαίδων βρίσκουν το σχολείο πληκτικό ή κακό ή αποκομμένο. Και είπε, είστε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Έξω το ποσοστό δεν είναι 46, είναι 90, είναι 98. Και είναι δεν πολύ ανάπτυκες οι χώρες αυτές για τις οποίες σας μιλάω. Όχι, βέβαια. Καναδάς, Αμερική. Ότι και σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη σεβασμού δεν είναι από την πλευρά του εκπαιδευτικού προσωπικού προς τους σπουδαστές ή τους μαθητές, αλλά συνήθως συμβαίνει ή συχνά συμβαίνει ή καμιά φορά συμβαίνει. Να μην υπάρχει και το αντίστροφο. Επομένως, δεν θέλω να γενικεύσουμε τόσο πολύ. Παρεμβαίνει και ελπίζω να παρεμβαίνει, γιατί η δικαιοσύνη λένε πως είναι τυφλή. Δεν είναι όμως κουφή. Ο κύριος Παναγιώτης Κωστάκος, πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, προφανώς βλέπει την εκπομπή. Και βλέπει κιόλας. Βοήθεια και νομική. Αν τα είπαμε καλά, ένα το κρατούμενο και αν κάτι μπορεί να γίνει, κύριε Κωστάκο. Κυρία Κανέλη, υπάρχουν δύο βασικά λάθη στην αντιμετώπιση του θέματος. Μάλιστα. Το πρώτο είναι ότι κρίνεται μία απόφαση από την απόφαση αυτή καθ' αυτή χωρίς να ξέρετε τι έγινε στη δίκη. Κρατήσαμε τις αποστάσεις όσο μπορούσαμε. Δεν κρίνουμε... είναι αποστάσεις αυτές, κυρία Κανέλη. Τι θα λέγατε, παραδείγματος χάρη, αν υπήρχε μια τηλεκριτική εναντίον σας και έλεγε ότι η κυρία Κανέλη στην εκπομπή της δεν ξέρει τι λέει και ξέρατε ότι ο κριτικός αυτός που έγραφε την εκπομπή έπινε το ουζάκι του και δεν έβλεπε την εκπομπή. Θα με στεναχωρούσε. Δεν θα τον κατακεραυνώνατε, κυρία Κανέλη. Απολύτως, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβαστείτε την πρόθεσή μας να χειριστούμε το θέμα και ο κύριος Υπουργός. Και εγώ είπαμε ότι δεν γνωρίζουμε τα περαιτέρω περιστατικά. Φοβάμαι ότι εν ώψη των τελευταίων γεγονότων για τη δικαιοσύνη, οι προθέσεις όλων όσων ασχολούνται αυτό το καιρό με τη δικαιοσύνη δεν είναι αγαθές. Δεν ασχοληθήκαμε με τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, δεν ξέρετε τι είπε ο πατέρας, γιατί άκουσα ότι η οικογένεια είχε προβλήματα. Και δεν ξέρετε αν ο πατέρας και η κοινωνική λειτουργός είπαν ότι η μόνη διέξοδος ήταν να φύγει το παιδί από την οικογένεια και το στείλαν αυτή στο αναμορφωτήριο ουσιαστικά. Το είπαμε τουλάχιστον τρεις φορές και είπαμε ότι είμαστε σε θέση να το εικάζουμε και να το υπονοούμε. Ναι, αλλά βγαίνει με αυτά που λέτε, βγαίνει η κυρία Τάδε και αρχίζει τις κατάρες. Τρίτον, δεν μας είπαν κάτι άλλο και ο κύριος Υπουργός και οι εκπαιδευτικοί. Ποιος ευθύνεται για τις καταλήψεις? Ποιος δημιούργησε την κατάσταση αυτή που γίνονται οι καταλήψεις και οι φθορές? Πού είναι και πώς διαφυλάσσουν την περιουσία του δημοσίου αυτά για τα οποία πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι οι κύριοι καθηγητές του γυμνασίου? Όχι πάντως οι εκπαιδευτικοί, κύριε Πρόεδρε. Όχι εκπαιδευτικοί, γιατί? Μπορείτε να τους δικάσετε. Αν νομίζετε ότι φταίνε. Δεν μπορούμε να τους δικάσουμε τους εκπαιδευτικούς. Γιατί? Αφού φταίνε. Γιατί πρέπει να δικαστούν όπως πρέπει και όταν πρέπει. Αλλά ρωτάω, δεν έχουν ευθύνη άραγε? Κύριε Κωστάκο, να ρωτήσω και εγώ κάτι με τη σειρά μου. Η δικαιοσύνη προορίζεται μόνο να υπερασπίζει. Να σας πω και το τρίτο, ρωτάτε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Και το τρίτο είναι
ότι η απόφαση είναι σε πρώτο βαθμό και υπάρχει και δεύτερος βαθμός για το τυχόν λάθος που έγινε. Ναι, και επειδή, επειδή είναι απολύτως σίγουρο ότι όπως φαίνεται ο πατέρας δεν θα κάνει, δεν θα επιδιώξει το δεύτερο βαθμό, εγώ αύριο το πρωί τουλάχιστον θα στείλω ή θα πάρω τηλέφωνο στην εισαγγελία και θα ζητήσω από τον εισαγγελέα να ασκήσει έφεση. Και μόνο έτσι νομίζω ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος και όχι με κραυγές και με κατάρες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό που μας λέτε. Να διευκρινίσω ένα πράγμα. Από τις κατάρες που ακούστηκαν στο τηλέφωνο, είπαμε ότι δεν κρατάμε τίποτα παρά μόνο το γιατί ως ερωτηματικό και τίποτε άλλο. Επομένως, η εκπομπή και οι παριστάμενοι δεν τις υιοθέτησαν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσω που ακούει η δικαιοσύνη και μία ερώτηση που την έχω με τον τρόπο σας μου την απαντήσατε. Ο προορισμός της δικαιοσύνης δεν είναι βέβαια να προστατεύει μόνο την περιουσία του δημοσίου και τη φθορά, αλλά και την περιουσία του έθνους που είναι τα παιδιά. Βεβαίως, αλλά να μην ξεχνάμε κάτι, κυρία Κανέλη, ότι η δικαιοσύνη δεν είναι η παιδεία. Η παιδεία πρέπει να προϋπάρξει. Η δικαιοσύνη δυστυχώς θα επιληφθεί για τα αποτελέσματα της ελλείψεως παιδείας. Και φοβάμαι ότι για την έλλειψη παιδείας δεν φταίει η δικαιοσύνη, γιατί δεν έχει παιδαγωγικές δυνατότητες. Να συμφωνήσω μαζί σας, επισημένοντας κάτι, ότι η δικαιοσύνη δεν έχει ανακλαστικά αλλαγή των νόμων και πολύ συχνά περιορίζεται στο να τους εφαρμόζει χωρίς να νοιάζεται αν ο νόμος συνάδει με την εποχή το λιγότερο. Κοιτάξτε, κυρία Κανέλη, και γι' αυτό το θέμα, το περίφημο θέμα της δυνατότητας του δικαστή να μην εφαρμόσει τον νόμο, έχουν γραφεί πάρα πολλά και δεν μπορούμε να μιλάμε πρόχειρα. Έχει μάλιστα, για να αποστασιοποιηθούμε λιγάκι, έχει υποστηριχθεί στη Γερμανία από το γερμανικό ακυρωτικό μάλιστα ότι ο δικαστής δεν μπορεί να αφίσταται από το θετικό δίκαιο παρά μόνον όταν είναι τόσο κατάφορη η αδικία ώστε η τήρηση του δικαίου να εμφανίζεται σαν μεγαλύτερη αδικία. Αλλά εκεί τους βοηθάει και το Σύνταγμα, μάλιστα, διότι το Σύνταγμά τους λέει ότι υπάρχει, ότι ο δικαστής υπακούει στο νόμο και το δίκαιο και ως δίκαιο λέγεται το υπερνομικό δίκαιο. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα εδώ. Την αποδείξατε, κύριε Κωστάκο. Υπάρχουν περιπτώσεις. Εφεσιβάλλετε εσείς μια απόφαση που γνωρίζοντας περισσότερα από εμάς λέτε ότι δεν θα οδηγούνταν στην έφεση από τους εμπλεκόμενους στη δίκη και προτίθεστε να βοηθήσετε να εφεσιβληθεί. Ναι. Και μόνο αυτό για μας είναι πραγματικά παρήγορο και ενθαρρυντικό. Εγώ αύριο, χωρίς να ξέρω, γιατί αυτό απόκειται στην εξουσία του εισαγγελέα, εγώ θα κάνω μία πρόταση να ασκηθεί έφεση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας νύχτα. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό μόνο σχόλιο. Πράγματι, σε ό,τι αφορά την περιφρούρηση της δημόσιας περιουσίας, αυτής της περιουσίας του λαού που λέμε, δεν διαφωνεί κανείς. Το θέμα είναι οι εκδηλώσεις που μπορεί να καταλήγουν σε φθορά της περιουσίας θα λιγοστέψουν, θα εξαφανιστούν μόνο με τις παρεμβάσεις της δικαιοσύνης. Η ιστορία των τελευταίων χρόνων δείχνει το αντίθετο. Νομίζω ότι το είπε και ίδιος. Κάθε φορά που παρεμβαίνει η δικαιοσύνη, επειδή κινείται από μηνύσεις, όπως είπα, καταγγελίες κλπ., έχουμε μια αύξηση των καταλήψεων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμφωνήσουμε επιτέλους όλοι ότι πρέπει να προηγούνται όλα τα άλλα μέσα παιδαγωγικής μορφής και συνεργασίας. Επαναλαμβάνω, τη εκπαιδευτική κοινότητα για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Χωρίς να θέλω να πω ότι είμαι υπέρ των καταλήψεων ως μεθόδου πάλης, αγώνα και διεκδίκησης, θέλω να πω το εξής. Φτάνουμε στις καταλήψεις, κοιτάζουμε όλοι για τη φθορά των αντικειμένων και ξεχνάμε κάπου εκεί τη φθορά των ψυχών αυτό, αυτών των παιδιών. Αυτή είναι η περιουσία του τόπου. Τα εκεί παιδιά είναι η περιουσία μας. Γιατί αυτές οι καταλήψεις τελικά, εγώ πιστεύω βαθύτατα ότι εκφράζουν μια φθορά ψυχής. Μια φθορά ψυχής για την οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ και την εκάστοτε εξουσία, Υπουργείο Παιδείας, καθηγητές κλπ. Αλλά και ο κάθε ενήλικας που μπορεί να μην εμπλέκεται άμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά είναι θείος, θεία, γονιός ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι ζούνε πολύ πιο δύσκολα, όσο και αν σε μερικούς φανεί περίεργο, πολύ πιο δύσκολες εποχές ψυχολογικά από ό,τι ζούσαν οι πατεράδες μας, οι παλαιότεροι. Στα σίγουρα. Είναι ζητήματα πολιτισμού. Και για να μας δώσει ολονών μια ανάσα, πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Γιατί αμέσως μετά, αν κάποιος πρέπει να μιλήσει για πολιτισμό, ή μάλλον καλύτερα εδώ και τώρα, ας αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων. Και μην πανικοβάλλετε το κοντρόλ.
Πάμε να δούμε τα πολύ δυσάρεστα. Και τα πολύ δυσάρεστα είναι ότι ο πολιτισμός μας έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου η σφαγή των ζώων που πηγαίνουν προς κατανάλωση δυστυχώς έκανε το γύρο του κόσμου και ήδη καταφθάνει αύριο στην Ελλάδα συνεργείο του BBC και θα βρεθούμε για μία ακόμα φορά, επιτρέψτε μου την έκφραση, σπανίως τη λέω, να μας ξεφωνίζουν στο εξωτερικό για ένα επίπεδο πολιτισμού. Την πρωτοβουλία την είχε η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία. Η ίδια με τη σειρά της πάρα πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για άλλα πράγματα. Δεν θα σταθούμε σε αυτό, δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο πολιτισμός μας δεν μας επιτρέπει να σεβόμαστε ούτε τα ζώα. Μοντάραμε το βίντεο. Είναι μόνο 50 δεύτερα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν αντέχετε, το υποσχεθήκαμε από χθες, μην το δείτε. Έχει κάνει όμως το γύρο του κόσμου, το έχουν δει όλοι, έχουμε απαλείψει ό,τι μπορούσαμε. Είναι τα ζώα που σφάζονται και αμέσως μετά παρακαλώ διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί όλοι θα χρειαστούμε μια βαθιά αναπνοή. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψει κανείς τις εικόνες που βλέπουμε και που κινηματογραφήθηκαν με βίντεο από την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία σε σφαγεία των θηβών της Τρίπολης και του Εύρου. Υπάρχει μόνο φρίκι, ντροπή και οργή, ακόμα και για τους μη φιλόζωους. Η αποτρόπαια σφαγή των ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίησή τους αποτελεί κατάφορη παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών οδηγιών. Οι εικόνες της πρωτόγνωρης αυτής αγριότητας έχουν κάνει ήδη το γύρο της Ευρώπης και οδήγησαν τον Υπουργό Γεωργίας να δώσει εντολή για διεξαγωγή έρευνας. Είστε